Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, πάμε στο ρεπορτάζ τώρα. Καταρχήν, είχαμε δύο περιστατικά χθες το βράδυ. Είχαμε, από ό,τι διαφαίνεται, είναι προς αναζήτηση των δραστών η αστυνομία. Είχαμε, μάλλον, μία προσπάθεια αποκτονίας ενός 43χρονου, ο οποίος βρέθηκε εμόφυρτος, σοβαρά τραυματισμένος ο άνθρωπος, χθες σε μάντρα υλικών επί της λεωφόρου Ρόδου Καλυθέας. Κακώσεις από αιχμηρό αντικείμενο τόσο στο κεφάλι όσο και στο στήθος. Μεταφέρθηκε ο άνθρωπος στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου είναι διασωληνωμένος και έχουμε μία πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται, έτσι και από την ιατρική επιστήμη, να αντιμετωπίσει το γεγονός και βεβαίως παράλληλα και από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας με τη συνδρομή του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Ρόδου για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Περίεργη η υπόθεση, τον βρήκε φίλος του σοβαρά τραυματισμένο, έτσι, στην μάντρα, στην Ρόδου Καλυθέας. Επίσης, είχαμε ακόμη ένα σοβαρό τραυματισμό με πολλαπλά κατάγματα. Ροδίτης, ο οποίος έκανε παραπέντε, έπεσε την Κυριακή από μεγάλο ύψος στην περιοχή Αφάντου. Μιλάμε για το παραπέντε του Αλεξίπτου, το Πλαγίας δηλαδή, Πλαγιάς, στην περιοχή κοντά στις Κεραίες. Υπευλήθη χθες σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική με σοβαρά κατάγματα, ενδεχομένως να χρειαστεί να ξαναμπεί στο χειρουργείο, περαστικά στον άνθρωπο, και βεβαίως με αφορμή αυτό το γεγονός είχαμε έκκληση να κάνει σήμερα ο Λιμενάρχης, ο Σπύρος Δελιγιάννης, ζητώντας από όσους κάνουν παραπέντε στην περιοχή του Μόντε Σμιθ να επικοινωνούν με το αεροδρόμιο πριν πετάξουν για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων στον αεροδρόμιο της ώρας των πτήσεων. Δηλαδή, γιατί έχουμε τα αεροπλάνα να παίρνουν αυτή την νοητή ευθεία προς το αεροδρόμιο, έχουμε τα καύσιμα να δημιουργούν πολύ μεγάλες πιέσεις και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από όλους. Τώρα, πάμε λίγο στα καθημάς, στα προβλήματα. Πάμε στον Δήμο της Ρόδου. Είχαμε μια γνωστή διαδικασία, έτσι, συγκέντρωση διαμαρτυρίας από συμβασιούχους, φαντάζομαι, αυτοί που προσλήφθηκαν τότε με αφορμή την ιστορία του COVID. Μάλλον δεν εκτελήσεται θετικά η υπόθεσή τους. Οπότε, σήμερα είχαμε ακόμη μια νέα συγκέντρωση διαμαρτυρία. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και να ακούσουμε να μιλούν για το ζήτημα ο κύριος Μπέικο Σιμειών, η κυρία Σουζάνα Τζάνοβα και η κυρία Κατερίνα Χαρίτου. Είμαστε από την Επιτροπή COVID των συμβασιούχων που έχουν προσληφθεί με αυτό το πρόγραμμα, το COVID. Γνωρίζουμε ότι ο Δήμος έχει πολλές ελλείψεις, οι θέσεις που καλύπτουμε είναι διαχρονικές, έχουν πρόβλημα. Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Σε μια συνάντηση που είχαμε την περασμένη εβδομάδα με τον κύριο Καρίκη, τον αντιδήμαρχο, είχαμε τη στήριξή του και μας βεβαίωσε ότι θα μας συμπαρασταθεί σε κάθε αίτημά μας. Τώρα έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες να κινηθούμε νομικά. Από τα 37 άτομα που είμαστε αυτή τη στιγμή, γιατί ένας έχει αποχωρήσει, έχουμε την σύμφωνη γνώμη των 27. Ελπιστούμε να έρθουν και άλλοι και στις επόμενες μέρες θα κινηθούμε νομικά. Έχετε νομικό σύμβουλο? Έχουμε επιλέξει ένα νομικό εκπρόσωπο να μας εκπροσωπήσει. Δεν έχουμε πάρει τελική απόφαση ακόμα. Εσείς καλύπτατε θέσεις στην πόλη της Ρόδου ή και στα χωριά? Σε όλη τη Ρόδο. Υπάρχουν άτομα που είναι και σε χωριά, που είναι και στην πόλη της Ρόδου. Είναι διάφορες ειδικότητες. Εγώ είμαι στο κημητήριο της Ρόδου. Η Κατρίνα είναι στην καθαριότητα και η Σουζάννα και εσείς στην καθαριότητα. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν υπάλληλοι σε γραφείο. Άλλοι είναι τεχνίτες, άλλοι είναι κοινωνικοί λειτουργοί. Νοσηλευτές. Υπάρχουν πολλές ειδικότητες και διάφορες. Μάλιστα. Αυτό που ζητάμε εμείς είναι από την τοπική κοινωνία τη στήριξή της και από το
Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε καταθέσει και τα αιτήματά μας, περιμένουμε να μας τα εγκρίνουν. Ναι, είναι η πρώτη φορά που εργάζομαι στο Δήμο της Ρόδου. Όπως είπαν και τα παιδιά, καλύπτουμε διαρκείς και πάγιες θέσεις. Η συμβολή μας είναι πάρα πολύ σημαντική στο Δήμο. Γενικά, αν απουσιάσουμε μια μέρα από τη δουλειά μας, φαίνεται η απουσία μας, είναι αισθητή. Ζητάμε τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Και όπως σας είπαν τα παιδιά, σήμερα είναι η τελευταία μας μέρα στο Δήμο και θέλουμε να βρεθεί μια λύση, γιατί θα μείνουμε χωρίς δουλειά και έχουμε ανάγκη από δουλειά. Απλά δεν αναφέραμε, θέλω να πω, ότι εμείς σαν Επιτροπή COVID και όλα τα παιδιά, σε όλες μας τις κινήσεις, οφείλουμε να πούμε ότι έχουμε μαζί μας το Σωματείο των Εργαζομένων, την κυρία Ντέπη και τον κύριο Αρβανίτη, οι οποίοι πραγματικά μας στηρίζουν και με συμβουλές και ψυχολογικά. Οπότε νομίζω ότι οφείλουμε να το πούμε και δημόσια ότι έχουμε και αυτούς στο πλευρό μας, που είναι πολύ σημαντικό για εμάς, γιατί δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε ξαναδουλέψει, όπως σας είπαμε, στον Δήμο, δεν έχουμε ξαναδουλέψει, δεν γνωρίζουμε ούτε τις κινήσεις, ούτε τι πρέπει να κάνουμε. Και νομίζω ότι πρέπει να το πούμε για να αναγνωριστεί και αυτονόν το έργο απέναντί μας. Λοιπόν, είναι λογικό οι άνθρωποι να διεκδικούν την παρουσία τους στον Δήμο. Βεβαίως καλύπτουν σοβαρές ανάγκες. Άλλωστε, το μεγάλο πρόβλημα σε αυτές τις θέσεις πλέον είναι με αυτές τις ειδικότητες. Τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολλοί οι οποίοι μπήκαν με αυτή την ειδικότητα, στο τέλος βρέθηκαν στα γραφεία. Είναι γνωστό το τι έχει συμβεί παλαιότερα σε αυτή την χώρα. Τώρα, πάμε λίγο στην κίνηση η οποία αρχίζει πλέον και γίνεται ασφιχτική στην πόλη και χρειάζεται να αναλάβουμε κάποιες πρωτοβουλίες, να δούμε δηλαδή αυτό το μεγάλο πρόβλημα που έχει να κάνει με τους αχώρους πάρκινγκ. Δεν είναι κατάσταση τώρα πλέον αυτή, ούτε πίσω από την περιφέρεια, στην πλατεία Κουντουριώτη δηλαδή, διαχρονικά. Έτσι, δεν είναι τωρινό το πρόβλημα. Είναι διαχρονικό το πρόβλημα ότι αυτή η πλατεία θα έπρεπε να είναι μια πλατεία όπου να είναι ολοπράσινη, να έχει νερά, να έχει συντριβάνια, να έχει ποδηλατόδρομους για τα παιδιά, να έχει μια τέτοια χρήση, να είναι δηλαδή ένα ανοιχτό, αν θέλετε, μπαλκόνι προς τη θάλασσα, διότι όποια εκδήλωση έχει στηθεί εκεί είναι μοναδική θέα, δηλαδή δεν το πληρώνεις με τίποτα. Και το λέω αυτό διότι και από την περιφέρεια και κυρίως από τον Δήμο, όποτε ζητηθεί αυτή η πλατεία, δίδεται και γίνονται πολύ μεγάλες εκδηλώσεις. Τουλάχιστον γίνονται τα προηγούμενα χρόνια. Φαντάζομαι ότι πλέον τώρα, αφού πάμε σε μια νέα εποχή με τον COVID, ότι θα ξαναδούμε αυτές τις λαμπρές εκδηλώσεις. Αλλά έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, δεν έχουμε χώρους πάρκινγκ στην πόλη της Ρόδου. Γιατί το να βλέπω απάντηση για τους χώρους οι οποίοι δόθηκαν πρόσφατα στην Ακαντιά, είναι ένα παλιό σενάριο, το οποίο δεν οδηγεί πουθενά. Δεν πρόκειται να παρκάρουν οι ρωδίτες στην Ακαντιά. Εδώ για την Ακαντιά θα πρέπει να παρκάρουν και να μπαίνουν στη μεσονική πόλη της Ρόδου και συνεχίζουν κάποιοι να κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Γιατί έχουμε ζήτημα, έχουμε θέμα παιδείας δηλαδή. Έχουμε μια πόλη η οποία είναι εχθρική πλέον για τον επισκέπτη και αν δεν σοβαρευτούμε εμείς οι χρήστες της πόλης, στο τέλος, παρά τις προσπάθειες που κάνουν οι επιχειρηματίες, τα ξενοδοχεία τα οποία ανανεώνονται, θα έχουμε μια απαράδεκτη κατάσταση. Λοιπόν, πάμε να συνδυάσουμε αυτή την κατάσταση, την έλλειψη βούληση για αποφάσεις, με κάτι άλλο το οποίο τρέχει, είναι θετικό. Έχει να κάνει με ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά τα ηλεκτρικά ποδήλατα και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε. Πάρα πολλοί πόλεις το αξιοποιούν και πάρα πολλοί δήμοι το αξιοποιούν. Νομίζω ότι είναι θετική αυτή η εξέλιξη η οποία καταγράφεται. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα του ΗΜΕΠΕΡΑ. Θα μιλήσει γι' αυτό ο εντεταλμένος για τα θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο Σπύρος Πυρόπουλος. Έχουμε την... Είμαστε σε ευχάριστη θέση να δηλώσουμε ότι εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από το ΗΜΕΠΕΡΑ της πρότασης που υποβάλαμε μεταξύ άλλων και 19 άλλων δήμων
η χρηματοδότηση για την αγορά, τοποθέτηση όχι μόνο ηλεκτρικών ποδηλάτων όπως αναφέρει ο τίτλος, αλλά ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων, εγκατάστασης και παραμετροποίησης ολόκληρου του συστήματος της μίσθωσης. Το ύψος της χρηματοδότησης που εγκρίθηκε είναι 442.000 ευρώ και οπωσδήποτε εντάσσεται στα πλαίσια της λεγόμενης μικροκινητικότητας, που είναι ένα σκαλοπάτι και ένα βήμα προκειμένου να ολοκληρώσουμε αυτό που λένε μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα για το Δήμο Ρόδου. Το ποδήλατο, όπως ξέρουμε, είναι ένα εύχριστο μέσο που δεν καταλαμβάνει χώρο, δεν εκπέμπει ρήπους, και εμείς προωθούμε αυτές τις ιδέες, και είναι ευτύχημα το ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά προγράμματα. Αυτό είναι εξ αρχής αυτό που σας είπα, ότι όλη η παγκόσμια κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσανατολίζεται προς αυτούς τους στόχους. Και εμείς καταφέρνουμε με προτάσεις να υλοποιούμε αυτά τα προγράμματα. Να θυμίσω ότι ο Δήμος Ρόδου και συγκεκριμένα το Ρόδα μέσω του Προέδρου του κ. Τσίκη έχει ήδη πετύχει τη χρηματοδότηση 1,8 εκατομμυρίων ευρώ για ηλεκτρικά οχήματα, 3 mini bus δεκάμετρα. Επειδή είχαμε μια επαφή πρόσφατα, είναι να τα παραλάβουμε σαν Δήμος αυτές τις ημέρες, και ενός στόλου 6 οχημάτων ηλεκτρικών για τη Μεσαιωνική πόλη. Επομένως, όλη αυτή η στροφή που έχει γίνει από την παγκόσμια κοινότητα, εμείς την βλέπουμε, την αφουγκαζόμαστε με συγκεκριμένες κινήσεις στοχευμένα. Κυνηγάμε τα χρηματοδοτικά προγράμματα ώστε αυτές οι κινήσεις και να αποδώσουν καρπούς για το Δήμο μας, αλλά να γίνουν και ανέμαχτα, να το πω σε εισαγωγικά, δηλαδή όχι με ίδιους πόρους του Δήμου, αλλά μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Να πω ότι η εφαρμογή αυτή της εκμίσθωσης των ηλεκτρικών ποδηλάτων θα είναι σε Android και iOS και στα κινητά μας, που θα εντοπίζεται το ποδήλατο. Θα υπάρχουν συγκεκριμένοι σταθμοί φόρτισης και παρκαρίσματος των ποδηλάτων. Θα δουλεύουν εντός πόλης φυσικά, σε μια ακτίνα που θα ορίζουμε εμείς, και θα διέπεται από τον κανονισμό βέβαια της κοινότητας που θα θέσει ανάλογα τις ώρες και τις ακτίνες που θα πρέπει να κινούνται τα ποδήλατα. Λοιπόν, βεβαίως αυτή είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για τον Δήμο της Ρόδου. Είναι μια συνέχεια μιας προσπάθειας η οποία ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια και νομίζω ότι ορθά πράττουμε. Αυτός είναι ο σωστός ο δρόμος. Βεβαίως, αυτό πρέπει να γίνει παράλληλα με κάποιες γενναίες αποφάσεις που έχουν ένα κόστος. Ότι θα πρέπει με κάποιον τρόπο να αποστατεύσουμε αυτό το οποίο πάμε να χτίσουμε και σιγά σιγά να αναζητήσουμε και άλλους χώρους, γιατί το πρόβλημα δεν είναι το να βάλουμε ηλεκτρικά ποδήλατα ή να χρησιμοποιήσουμε τα ποδήλατά μας. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μια λαθασμένη προσέγγιση ως προς την κινητικότητα. Θέλουμε ο καθένας να βάζει το αυτοκίνητο μπροστά από το σπίτι του, μπροστά από την επιχείρησή του, και βεβαίως δεν υπάρχουν χώροι πάρκινγκ στο κέντρο. Ασφιχτιά το κέντρο, η εικόνα είναι απογοητευτική. Και φέτος, όπου τα πράγματα δείχνουν πολύ καλύτερα σε ό,τι και να κάνει με την πορεία της σεζόν, νομίζω ότι για να περάσεις από την περιοχή του κέντρου προς το λιμάνι, ενίοτε χρειάζεται και 15 και 20 λεπτά. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στα τουριστικά, δεδομένου ότι είναι Τρίτη σήμερα. Είχαμε μπροστά μας το Σαββατοκύριακο, οπότε έχουμε καταγράψει τις αφήξεις των αεροπλάνων. Ο Κυριάκος θα φροντίσει για τα σχετικά πλάνα τώρα. Να πέσει κίνηση, αεροπλάνα, χαμός στο αεροδρόμιο. Αναφέρομαι σε 102 πτήσεις τσάρτερ από το εξωτερικό, παραλαμβάνω από το εξωτερικό δηλαδή, που προσγειώθηκαν το Σαββατοκύριακο στο νησί μας στην Ρόδο. 30.000 επισκέπτες. Βεβαίως, τα πράγματα είναι πάρα πολύ θετικά. Έχουμε ξεπεράσει τους 300.000 επισκέπτες με σήμερα, δηλαδή τα τελευταία δεδομένα το Μάιο. Υπολογίζεται ότι φέτος περίπου 5.000, σήμερα φέτος, ότι σήμερα περίπου 5.000 θα είναι οι επισκέπτες που θα φτάσουν στο νησί με πτήση τσάρτερ. Άρα έχουμε υπερβεί κατά πολύ τις 300.000. Και το σημαντικό είναι ότι οι προδιαγραφές του Ιωνίου είναι ιδιαίτερα θεωρητικές.
Οι κρατήσεις δηλαδή των slots δείχνουν ότι θα είναι και ο επόμενος μήνας ένας πολύ καλός μήνας και οι αφίξεις θα αυξάνονται μέρα με την μέρα. Αυτό είναι θετικό. Αυτό που είναι αρνητικό είναι ότι με το ενεργειακό, με τα καύσιμα, με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τις ανατιμήσεις, η ζωή τραβάει την ανηφόρα και αν δεν κάνει κανείς μια και δύο και τρεις δουλειές μέσα στο καλοκαίρι, δεν πρόκειται να ανταπεξέλθει ανοίγοντας το λογαριασμό της ΔΕΗ. Ο τελευταίος λογαριασμός, κυρίως της ΔΕΗ, επειδή νομίζω ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πελατών ακόμη σε ό,τι έχει να κάνει με την νησιωτική περιοχή είναι στην ΔΕΗ, ο πάροχός τους, μόλις παραλαμβάνουν αυτές οι μέρες το λογαριασμό, πραγματικά δεν ξέρω πόσες προσευχές κάνουν. Το διαπιστώνω μέρα με τη μέρα όπως περνάνε οι μέρες να αλλάξει. Τώρα, πάμε να κλείσουμε με τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη τον Χρήστο Ευστρατίου. Ένα θέμα που έχει να κάνει με μια συνδρομή η οποία είναι σε εξέλιξη από την περιφέρεια προς τους Δήμους για έργα τα οποία χρειάζεται να ολοκληρωθούν. Ήταν έργα τα οποία νομίζω ότι η αναγκαιότητα ξεκίνησε από τις καταστροφές που είχαμε λόγω των πυρκαγών σε αρκετές δημοτικές ενότητες στην Ρόδο. Οπότε είμαστε σε εξέλιξη αυτής της συνδρομής, αυτής της προσπάθειας από τον Δήμο της Ρόδου να ακούσουμε τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να πω είναι ότι εμείς σαν Γραφείο Πολιτικής Προστασίας με τα διάφορα αιτήματα που δεχθήκαμε από τους Δήμους έγινε η παράταση της έκτακτης ανάγκης διότι δεν ολοκληρωθήκαν κάποιες εργασίες από την ΣΦΟΤΚΕΣ όπως ήταν από την κοινότητα Πεταλουδών Καμήρου, Αταβύριου, Νοτίας Ρόδου, Λινδίων και Καλυθέας μαζί και η παράταση κήρυξης στο νησί της Σίμης. Και μια που αναφέρθηκα στη Σίμη, πρόκειται να... είχε μεταβεί εκεί πέρα ο Περιφερειακός Διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατόπιν αιτήματος του Δημάρχου Σίμης στη συνάντηση που είχαμε εδώ και με τον Περιφερειάρχη ότι θα γίνει πυροσβεστικό σταθμός στη Σίμη, πράγμα που το χρειάζεται το νησί και όπως όλοι γνωρίζουμε τα σπίτια όλα τα ξύλινα σε παραδοσιακούς οικισμούς είναι όλα ξύλινα με σκεπές και πράγματι αν συμβεί κάτι είναι πάρα πολύ δύσκολο στο να μεταφερθούν δυνάμεις εκεί και δεν φτάνει μόνο το όχημα το οποίο έχει ο Δήμος και σε επόμενη φάση θα πάμε και εμείς σαν Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και σε κάποια άλλα νησιά έτσι ώστε να ιδρύσουμε τμήματα εθελοντών εκεί πέρα και έτσι ώστε να πάρουν την ανάλογη εκπαίδευση και να είναι πιστοποιημένοι. Λέω, καλό και αυτό για την Σίμη, είναι μια αναγκαιότητα για το νησί. Τώρα, πριν να κλείσω, σας θυμίζω ότι αύριο έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου για τον Δημήτρη Κρυμαστινό στις 7.30 ώρα στην αίθουσα Δελφής στο Ρόδος Παλάς με την παρουσία εξαιρετικών ομιλητών Ανδρέας Λοβέρδος, Χρήστος Κίτας, Στέλλα Πυριόβολου, Ηλίας Τσέρκης, Τσαμπίκα Χατζημανόλη και βεβαίως ο συγγραφέας ο Απόστολος Αποστολίδης. Αυτό είναι το βιβλίο. Να έρθετε γιατί νομίζω ότι και οι θέσεις αρκετές είναι και βεβαίως να πάρετε και ένα αντίγραφο αυτής της εξαιρετικής δουλειάς 2 χρόνια μετά την απώλεια του Δημήτρη Κρεμαστινού. Λοιπόν, από εμάς ραντεβού για αύριο στις 3. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλό βράδυ σε όλους.